Να καλησπερίσουμε γρήγορα την Χρύσα μας που μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Χρύσα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζωζέλα μου. Καλησπέρα σας. Είσαι 42. Σωστά, 42 ετών. 42 χρονών. Και είσαι το τρίτο πρόσωπο ή έχεις σχέση και έχεις μάθει ότι υπάρχει κάποια γυναίκα που έχει μπει? Η αλήθεια δεν θα έλεγα ότι εγώ είμαι το τρίτο πρόσωπο. Είναι τηλέφωνο, γιατί θέλω να πω λίγο τις δικές μου αλήθειες. Πώς βλέπω εγώ τα πράγματα. Περίμενε μισό λεπτό. Κάτσε κάπου σταθερά, γιατί δεν σ' ακούμε καθόλου καλά. Είναι μπουκωμένο αυτό που ακούμε. Με ακούτε τώρα? Υπέροχα σε ακούμε. Πάρ' το την αρχή. Καλησπέρα, Χρύσα μου, είσαι 42 χρονών. Είσαι το τρίτο πρόσωπο ή υπάρχει κάποια γυναίκα στη σχέση σου μέσα που σου έχει δυσκολέψει τη ζωή? Κατά τους υπόλοιπους είμαι το τρίτο πρόσωπο. Κατά με όμως δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Σ' ακούω. Και θα σας πω γιατί. Ο λόγος που πήγα λοιπόν σήμερα είναι γιατί θέλω να πω τις αλήθειες και σε εσάς και σε όσους μας ακούν. Γιατί νομίζω ότι κάποιες φορές πρέπει να λέμε τα πράγματα ακριβώς νορμά. Εδώ και κάποια χρόνια, λοιπόν, 3 χρόνια περίπου, έχω σχέση με τον αντιμένο και η αλήθεια είναι ότι περνάω τέτοια. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος που είναι μέσα σε ένα λάθος γάμο. Και όταν είμαστε μαζί, είναι τρομερά. Βρίσκει σε εμάς τη χαρά και την ευτυχία. Τη δική μου αγκαλιά. Αγάπη μου γλυκιά, πήγαινε πάλι στο σημείο που ήσουνα και ακουγόσουνα υπέροχα. Με ακούτε ξανά τώρα? Τώρα σε ακούμε. Ωραία. Πάμε. Μην κουνιέσαι, αν μπορείς να μείνεις λίγο ακίνητη μέχρι να ακούσουμε την ιστορία σου, γλυκιά μου. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτόν έρχεται σπίτι μου και ξεχνάει όλα τα προβλήματα. Ναι. Γιατί εγώ, αλήθεια, είμαι έτσι σαν γυναίκα. Είμαι μια γυναίκα που δεν θέλω ούτε να με ζαλίσει με τα προβλήματα τους οι άντρες, ούτε να τους φορτώνομαι. Αρκετές φορές μου έχει πει ότι θα χωρίσει τη γυναίκα του και να μείνει μαζί μου. Βέβαια, εγώ χωρίσει, δεν θέλω τέτοια σχέση μόνιμη. Έτσι, γιατί δεν είμαι μια, δεν είμαι για αυτές τις θέσεις. Με βγει όλο αυτό. Οι φίλες μου κράζουν, δεν μπορώ να το πω πράγματα, έτσι. Με κράζουν και μου λένε πως υποβαθμίζω τον εαυτό μου και πως είμαι το τρίτο πρόσωπο. Βέβαια, εγώ δεν το βρίσκω έτσι. Γιατί στην πραγματικότητα, το τρίτο πρόσωπο σε αυτή τη σχέση είναι η σύζυγος του κυρίου. Και αυτό γιατί δεν είναι καθόλου στο σπίτι του άνθρωπος αυτός, έρχεται συνέχεια σε μένα, είμαστε συνέχεια μαζί, περνάμε καλά μαζί. Κάτι πρέπει να έχει κάνει για η γυναίκα του, για να είναι ο άντρας του μαζί μου. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μου αλήθεια. Εάν δεν είναι μερικές να κρατήσουν τον άντρα του μέσα στο γάμο τους, δεν τους παίρνουν εμείς. Που, εντάξει, μπορεί να είναι υπερβολικό, έτσι. Ναι, είμαστε ακαταπάτητες και μας παρακαλάνε τη γυναίκα του φέρνουν. Ναι, ξαναπες πάλι αυτό που λες, γιατί δεν ακούγεσαι καλά. Πήγαινε στο σημείο που ήσουνα. Όχι, δεν έχω αλλάξει σημείο. Είμαι σταθερή σε αυτό. Λέω ότι δεν είναι ικανές να κρατήσουν τον άντρα τους. Ναι. 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 Είναι κάποιες γυναίκες οι οποίες δεν είναι ικανές να κρατήσουν τον άντρα τους. Εντάξει, υπάρχουν και οι άντρες που δεν έχουν να ξανακοιτάνε. Έτσι. Αλλά και ένας άντρας που είναι σε μια σχέση μέσα στο γάμο του, έχει κάποια πράγματα. Ενώ λοιπόν η γυναίκα του δεν του τα παρέχει αυτή. Δεν θα κοιτάξει τα πράγματα από αλλού. Αυτό λοιπόν πιστεύω. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπήκα στον πειρασμό να γνωρίσω ποια είναι η γυναίκα του, να δω πώς είναι, να δω πώς εμφανιστεί. Εντάξει. Εν ολίγης, Χρύσα μου, αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι είσαι με έναν παντρεμένο αυτή τη στιγμή, ναι. Είσαι το τρίτο πρόσωπο, είσαι η ερωμένη του και του δίνεις αυτά τα οποία θέλει, συναισθηματικά, ερωτικά, που δεν τα δίνει η γυναίκα του, η σύζυγος. Από ό,τι καταλάβαμε, πήγε και συνάντησε την σύζυγο από κοντά ώστε να δει και η ίδια τη σύγκριση. Και ποια ήταν η σύγκριση, τι καταλάβατε? Εντάξει, δεν θέλω να πω την κυρία αυτή. Πώς ήταν? Δεν μπορεί να συγκριθεί τουλάχιστον μαζί σου. Στο τι δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί σου εμφανισιακά? Δεν μπορεί να συγκριθεί στην εμφάνισή σου, στο στήσιμο, σε όλα. Ένας φαίνεται από τον τρόπο που κινείται, από το βλέμμα που φαίνεται. Τι παραπάνω έχεις εσύ σαν γυναίκα από τη σύζυγο? Είμαι πιο ζωντανή. Ποιο? Πιο ζωντανή.
Τι γιατί σημαίνει, δηλαδή, τι είσαι πιο ζωντανή. Και αυτή ζωντανή είναι. Αν ήταν, θα ήταν χείρος αυτός αυτή τη στιγμή. Το πω διαφορετικά, ενεργητική, πιο... Ναι, απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση εσείς μπορεί να είστε πιο ζωντανοί, πιο ενεργητικοί, αλλά είστε δεύτεροι. Αυτό πώς σας φαίνεται? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι είμαι δεύτερη. Αφού με όλη την έννοια του πράγματος όμως. Με όλη την έννοια του πράγματος, διότι εδώ ακούμε ένα ρεσιτάλ απόλυτης χιδαιότητας. Το ότι εγώ που τον έχω πάρει από τον άλλον, που εγώ είμαι καλύτερη, που αυτή πώς είναι έτσι, η σύζυγος, η καημένη, η κακομήρα. Ότι πειράζει, η πραγματικότητα που προφανώς εσείς δεν θέλετε να την αποδεχτείτε είναι ότι είστε δεύτεροι στη ζωή του, έχετε μία γενικότερη στάση ζωής που είναι δεύτερη γενικότερα και επίσης αυτός ό,τι και να κάνει είναι παντρεμένος με μία άλλη. Όχι, και εσείς. Και εσείς αυτή τη στιγμή μιλάτε με μια απαξίωση για τη σύζυγο του κυρίου, ναι, η οποία δεν ξέρει, την κοροϊδεύετε και εσείς περνάτε ωραία. Βάζουμε μια ανατολία, Σωτήρη μου και Αγγελική μου. Περίμενε, γλυκιά μου, γιατί στην γραμμή μας είναι η Κατερίνα, 45 χρονών. Γεια σου, Κατερίνα μου, καλησπέρα. Ευχαριστούμε καλησπέρα. Πάρα πολύ που επικοινωνείς μαζί μας. Καλησπέρα. Εγώ δεν θέλω να πω πάρα πολλά. Ναι. Θέλω να πω ότι είτε ο σύζυγος, είτε η σύζυγος όταν κάνει μια εξωσυζυγική σχέση, με την προσωπική μου την άποψη, προσπαθεί να καλύψει δικές του ή δικές της ανασφάλειες. Αυτό είναι σωστό. Μόνο αυτό θέλω να πω, τίποτα άλλο. Αυτό το λες από προσωπική σου εμπειρία. Έχεις ζήσει... Δεν έχω προσωπική εμπειρία, απλά πάντα είμαι της άποψης ότι ναι, όταν κάποιος δημιουργεί σχέση με κάποιο τρίτο πρόσωπο εκτός γάμου, έχει προσωπικές ανασφάλειες ο ίδιος να καλύψει και δεν του φταίει ούτε ο σύζυγος, ούτε η σύζυγος. Αυτό, τίποτα άλλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσωπική σου άποψη και συμφωνούμε και εμείς μαζί σου, Κατερίνα μου. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Άκουσες, γλυκιά μου, Χρύσα, τι σου είπε η Κατερίνα? Μπορώ να μιλήσω και να απαντήσω στην Κατερίνα? Βεβαίως. Ωραία. Εάν λοιπόν η ίδια η Κατερίνα είχε κάποια παρόμοια σχέση, μάλλον μια σχέση με έναν άνθρωπο, ο άνθρωπος αυτός την απάτησε, και δεν θέλει να καταλάβει ότι και η ίδια έχει φταίξιμο σε όλο αυτό που δεν μπόρεσε να κρατήσει τον άνθρωπό της, δεν σημαίνει ότι εγώ έχω ανασφάλειες. Μα συγγνώμη λίγο, εσείς δεν καταλαβαίνετε. Συγγνώμη λίγο, εσείς δεν καταλαβαίνετε ότι ο κύριος σας βλέπει μόνο σεξουαλικά? Μα δεν θέλει κάτι άλλο. Αυτό το λέτε εσείς, γιατί δεν ακούσατε και δεν καταλάβατε. Αυτό λέτε και αυτό λέτε και εσείς. Θέλει να χωρίσει. Ναι, λέτε όμως πριν είπατε. Βεβαίως, ο άνθρωπος αυτός θέλει να χωρίσει και να έρθει να μείνει μαζί μου. Εγώ ναι, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Μπράβο. Όχι, γιατί δεν θέλω να μπω σε μια τέτοια διαδικασία που να με πνίγει ο άλλος και να νιώθω έτσι. Άρα, εσείς και θέλετε... Και όχι μόνο αυτό, η αλήθεια είναι ότι θέλω να τον χωρίσω τελευταία και να πάει πίσω στη γυναίκα του, γιατί όλο αυτό έχει αρχίσει και με πνίγει. Για να δούμε τώρα τι θα Μπράβο. Σου πει ο Ηλίας, που είσαστε συνομήλικοι, είναι 40 χρονών. Ηλία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σ' ακούμε. Καταρχήν ήθελα να πω στην κυρία Χρύσα, είμαστε ίδια ηλικία. Βεβαίως. Αυτά εδώ που λέει, δεν μπορεί να... Καταρχήν δεν μπορεί να έχει άποψη από τη στιγμή που δεν έχει οικογένεια και δεν μπορεί να ξέρει και το βάρος μιας οικογένειας της καθημερινότητας όταν έχουν παιδιά ιδίως. Γιατί μια γυναίκα που είναι και μάνα δεν μπορεί να είναι όπως ήμασταν σε μια σχέση πριν κάνουμε ένα παιδί. Δίνει το είναι της στο σπίτι της, στο παιδί της, στον άντρα της. Δεν μπορεί, εννοείται παραμελεί κάποια πράγματα, ιδίως σήμερα έτσι που ζούμε στην κοινωνία με τα οικονομικά μας. Δηλαδή είναι απαράδεκτο λίγο αυτό που λέει η κυρία Χρύσα. Και πρέπει λίγο να συνενετιστεί και να βάλει τον εαυτό της σε μια παντρεμένη γυναίκα η οποία έχει οικογένεια και έχει 1000 μύρια από το πρωί που θα ξυπνήσει μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθεί για να τα φέρει πέρας. Δεν ξέρουμε και η γυναίκα του φυσικά πώς είναι. Σας έχει πει καθόλου, αυτός ο σύντροφός σας, σας έχει πει καθόλου το τι σχέση έχει με τη γυναίκα του και αν έχουν παιδιά κτλ? Όχι, δεν έχει παιδιά, δεν έχουν παιδιά. Χρύσα μου, αν συνέβαινε αυτό σε σένα, πώς αντιδρούσες? Να έχεις μία σχέση και να σε απατά. Να γίνει αυτό. Τι είπες, δεν άκουσα? Μα φυσικά και θα έπρεπε να σκεφτώ ότι κάπου φταίω για να έχει γίνει όλο αυτό. Επειδή βρέθηκε μία άλλη σαν και εσάς και κοροϊδεύει ένα γάμο.
Δηλαδή, τι εννοείται. Αν ήμουν με κάποιον παντρεμένη, έτσι, και βρισκόταν κάποια η οποία θα έπαιρνε τον άντρα μου ή μάλλον ο άντρας μου θα έβρισκε παρηγοριά και χαρά στην αγκαλιά μιας άλλης γυναίκας. Παρηγοριά, γιατί εσείς τι είστε καλέ, το χαμόγελο του παιδιού και να μας μιλήσει ο Ηλίας. Έλα, Ηλία μου. Συγγνώμη, αλλά... Μη ζητάς συγγνώμη. Όχι, που διακόπτω. Ναι, όχι μας διακόπτεις. Σ' ακούμε. Καταρχήν, παρηγοριά δεν βρίσκει κανείς. Κοροϊδεύει τον εαυτό του πρώτα απ' όλα, όταν κάνει κάτι τέτοιο, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Δεν υπάρχει παρηγοριά. Παρηγοριά, άμα θες να κάνεις καλύτερη τη ζωή σου μέσα στο γάμο, προσπαθείς και πολεμάς να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη μέσα στο γάμο. Η τρίτη και η τέταρτη και όλοι οι άλλοι παράγοντες δεν μπορούν να βοηθήσουν σε κάτι. Είναι κάτι της στιγμής. Έτσι η κυρία Χρύσα είναι της στιγμής. Σε ευχαριστούμε, πάρα πολύ, Ηλία. Πολύ ωραία αντρίκια η άποψή σου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε στην Σοφία μας που είναι 40 χρονών. Σ' ακούμε, γλυκιά μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τζορτζελάκι μου. Μ' αρέσει το Τζορτζελάκι, είναι πολύ δικό μου. Έτσι μου λένε οι δικοί μου άνθρωποι και σε θεωρώ και δικό μου άνθρωπο. Σ' ακούμε, γλυκιά μου. Και είμαι δικό σου άνθρωπο. Λοιπόν, σε παρακολουθώ χρόνια. Εγώ θέλω να πω στην κυρία Χρύσα, πραγματικά συμφωνώ απόλυτα εκεί με το φίλο μου, ότι είναι, είτε θέλει είτε όχι, είναι το δεύτερο πρόσωπο. Έτσι είναι, όπως το νιώθει λες. Νιώθει καλά το ότι αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει, περνάει καλά και φεύγει. Δωρεάν δεν είναι εκεί. Χρύσα, το έχει καταλάβει αυτό το πράγμα. Ακούς τη Σοφία τι σου λέει. Δεν έχετε καταλάβει. Είναι ότι δεν είναι ότι δεν θέλει να μείνει. Και επιμένει πως θέλει. Όχι, να μείνει. Όχι, δεν θέλει να μείνει. Εσύ δεν μπορείς να το καταλάβεις ότι δεν όχι, θέλει. Κάνετε λάθος. Γιατί αν ήθελε, θα έμενε. Εσείς δεν μπορείτε να γνωρίζετε και δεν μένει γιατί δεν θέλω εγώ να μείνει. Α, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αν σας αρέσει εσείς να, να διαθέτετε έτσι. Συγγνώμη λίγο που επεμβαίνω στη συζήτηση, αλλά αυτή την ιστορία του τύπου εγώ δεν θέλω να μείνει, τη έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές ναι. Και όλες λένε πάντα ότι ναι, θα χώριζε, αλλά τελικά δεν χώρισε ποτέ. Γιατί ο συγκεκριμένος κύριος δεν θα χωρίσει ποτέ. Δικαιολογίες θα γεννάει στο σπίτι του. Δικαιολογίες θα δικαιολογείται. Θα χωρίσει. Ωραία. Σίγουρα ο καθένας διαθέτει τον εαυτό του όπως θέλει. Άκου τη Σοφία τι σου λέει, Χρύσα. Πες μας, Σοφάκι μου. Σίγουρα λέω ο καθένας διαθέτει τον εαυτό του όπως θέλει. Άρα και η κυρία Χρύσα έτσι διαθέτει τον εαυτό της. Φυσικά. Να πηγαίνουν όπως κάνουν οι μελισσούλες. Αυτοκύριος αυτός είναι μελισσούλης. Πάει, ρουφάει τη γύρη και φεύγει. Αυτό. Αυτό δεν το γνωρίζετε. Του αρέσει και αυτή είναι το λουλούδι προφανώς. Από αυτά που μας είπατε, εμείς δεν είμαστε δομιστικές υπηρεσίες. Διαστρεβλώνετε λίγο αυτά που είπα όμως. Τι είπατε. Εγώ δεν είπα πολύ ξεκάθαρο αυτό που είπατε, κυρία Χρύσα. Ακούστε με λίγο. Είπα πολύ απλά ότι ο άνθρωπος αυτός θέλει να φύγει και επιμένει να θέλει να φύγει το σπίτι του και προσπαθεί να φύγει. Τζορτζέλα, λίγο ένα λεπτό κάτι. Ναι, Σοφία, μου μίλα. Σ' ακούμε. Στην κυρία Χρύσα. Ναι. Το ότι υποτιμάται τη γυναίκα αυτού του ανθρώπου, αν μη τι άλλο σαν γυναίκα, με θλίβια περιόριστα. Να ακούω μια γυναίκα να θεωρεί κάποια άλλη γυναίκα κατώτερη από αυτήν. Τι έχεις να πεις, Χρύσα, τι έχεις να πεις, γιατί το πρώτο που μας είπες ήταν την εμφάνιση. Ότι πήγες και είδες την εμφάνιση. Γιατί αν μια γυναίκα δεν προσέξει τον εαυτό της και δεν προσέχει η ίδια το πώς θα είναι για να κρατήσει τον άντρα της, δεν θα μπορέσει να το κάνει εσείς ποτέ. Εσείς τι είστε, η Ναόμι Κάμπερ που μας έχετε πάρει τηλέφωνο, γιατί λέει κάτω άλλο όνομα από τη Ρα. Θα μπορούσατε. Έχασε ο Dior. Ένα μοντέλο τότε. Victoria Secret. Καταρχήν θέλω να πω κάτι. Θλίβομαι, γιατί αν είστε και τόσο όμορφοι όσο λέτε, διαθέτετε τον εαυτό σας με αυτόν τον τρόπο. Ναι, δεν είναι μόνο η εμφάνιση σε έναν άνθρωπο, μπράβο. Είναι φυσικά και ο χαρακτήρας. Η εμφάνιση κάποια στιγμή, καλός ή κακός, θα εκλείψει. Παιδιά, είναι και υποκειμενικό η εμφάνιση. Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σου στέλνω ένα μεγάλο φιλί. Φιλιά πολλά και καλή επιτυχία στην εκπομπή σου, Τζορτζέλα. Σε ευχαριστούμε πολύ.